Καλό μεσημέρι, τι κάνεις. Γεια σου, Ευγενία. Εσύ, γιατί θες να ζεις τέλεια, Μαριατάκη. Να σου πω κάτι, το έχω φιλοσοφήσει, Ευγενία. Είναι δυναμική, είναι όμορφη, είναι έξυπνη, ξέρει τι θέλει, ξέρει να το διεκδικεί, δεν την ενδιαφέρει τίποτα, βάζει τους στίχους της και είναι ευτυχισμένη. Εντάξει, μα στενοχωριόμαστε όλοι όμως. Ευτυχισμένη εννοώ κάνοντας αυτό που θέλει. Άσχετα τώρα τα υπόλοιπα. Αυτό σωστό. Και εγώ να σου πω, κυρία Στέλλα μου, ότι ο Αστέρης έχει άλλη. Τι μου λες. Ναι. Τι να σας πω. Έχει άλλη. Τι να σας πω. Έχει άλλη ο Αστέρης. Έχει άλλη, Ευτέρη, να το πάμε σε αντιλάμψη για την καλημέρα. Έχει άλλη ο Αστέρης. Ευγενία, καλώς όρισες στην Κρήτη TV και στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι. Είναι ιδιαίτερη χαρά μας σήμερα που σε φιλοξενούμε. Καλώς σας βρήκα. Και εμένα η δική μου. Πολύ. Γιατί ναι, μεν έχουμε τόσα πολλά να πούμε και τα έχουμε πει και στο παρελθόν και με συνεργάτες, ο άλλους ηθοποιούς οι οποίοι έλαβαν μέρος και λαμβάνουν, συνεχίζουν να λαμβάνουν μέρος σε αυτή τη δημοφιλή, τη μας έχει αφήσει με το στόμα ανοιχτό σειρά, το Σασμό, με μια κριτική θριά που αγαπάμε και λατρεύουμε όχι μόνο εμείς, αλλά όλη η Ελλάδα τελικά. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Αλλά θα πούμε και τα του Σασμού, θα πούμε και για άλλα πραγματάκια όμορφα και κινήσεις στις οποίες έχεις ξεκινήσει και βρίσκεσαι στο πλευρό όλων εκείνων των μικρών μας φίλων, των τετράποδων, με μια εξαιρετική εφαρμογή. Θα τα πάρουμε όμως ένα-ένα. Απλά ήθελα να προειδεάσω λίγο τον από κόσμο. Από πού ξεκινάμε, πες μου, για να μπορέσω να συντονίσω για να εκφραστώ κι εγώ. Λοιπόν, να πάρω τα γυρίσματα συνεχίζονται με το Σασμό. Έχουμε ανατροπές από ό,τι φαίνεται και η Στέλλα φαίνεται να αλλάζει προσωπείο και συμπεριφορά και στάση. Εγώ αυτό έχω μάθει. Ποιος θέλει η Στέλλα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Η Στέλλα, όπως έχουμε δει στο τρέιλερ, δεν θα δώσω και κάποιο τεράστιο spoiler, αλλά θα το δείτε σήμερα, ανακοινώνει στους γονείς της ότι είναι έγκυος. Ναι, το είδαμε χθες αυτό. Μπράβο. Αυτή η εγκυμοσύνη λοιπόν στη ζωή της θα φέρει πάρα πολλά πάνω κάτω, γιατί πρέπει να σκεφτεί αν το θέλει αυτό το παιδί, γιατί προφανώς είναι του Αστέρη, δεν είχε κάποια άλλη σχέση γυναίκα. Πάντως το ότι φτάνει οπότε σε σημείο να σκέφτεται αν θέλει να κρατήσει το παιδί ή να είναι τελικά με την οικογένεια του Σταματάκη, είναι ένα μεγάλο δίλημα τελικά. Είναι ένα μεγάλο δίλημα και θα μπλεχτεί και αυτή πολύ. Θα υπάρξουν πάρα πολλές ανατροπές και πολλές εξελίξεις. Τώρα δεν θέλω να πω πολλά. Δεν θες να πεις πολλά, αλλά εγώ θέλω να σε ρωτήσω γιατί Στέλλα φόρεσε νηφικό. Ποιον παντρεύεται. Πώς έκαψα όλη την Ελλάδα, πιστεύω. Πραγματικά το έκανε. Δεν ξέρω αν είχες κάποια φωτογράφηση για κάποιον γνωστό οίκο νηφικών. Εμείς που σε ακολουθούμε πάντως βλέποντας αυτή τη φωτογραφία. Όχι, ήταν από το γύρισμα. Δεν ανέβασα. Παντρεύεται δηλαδή η Στέλλα. Ή μπορεί να είχε αγοράσει όπως την έχω βολιδοσκοπήσει σε χαρακτήρα από μόνη της στον ηφικό. Όπως πήγαινε να νοικιάσει και το σπίτι. Ντουλάπα, το δοκίμαζε μπροστά από ένα καθρέφτη και λέει και τι καλό έχασα. Είναι τελικά. Τι θα γινόταν και δεν έγινε. Την έχω ψυχολογήσει κάπως έτσι τη Στέλλα. Ήταν ωραίο. Γέλασα πάρα πολύ χθες με όλο τον κόσμο που πραγματικά έχουν τρελαθεί. Σου λέει αυτοί χωρισμένοι. Μαθαίνουν τώρα ότι είναι έγκυος. Τι θα γίνει. Τίποτα. Σας έκαψα. Αυτό μας ήθελα. Έκαψες. Δεν θα πω ψέματα. Η Ευγενία ταυτίζεται καθόλου με τη Στέλλα. Εγώ ταυτίστηκα, το παραδέχτηκα δημόσια. Εσύ ταυτίζεσαι μαζί της. Κοίτα να δεις, για όλα αυτά που είπες, για το ότι όντως είναι μια δυναμική κοπέλα που ξέρει τι θέλει, που όμως στην προσωπική της ζωή είναι πολύ πιο συναισθηματική και πολύ έτοιμη να τα δώσει όλα και δεν κρατάει κάτι, θα έλεγα ότι ναι, υπάρχουν κοινά. Υπάρχουν κοινά. Ταυτίζομαι δηλαδή. Δεν σε έχεις αυτό το περάσει κομμάτι. Κάτι αντίστοιχο στη ζωή σου και σε βοήθησε, ας πούμε, να αποδώσεις καλύτερα το ρόλο. Λέω εγώ τώρα. Όχι, δεν έχω περάσει. Έτσι όπως περνάει τώρα αυτή η γυναίκα. Mm-hmm. Δεν ξέρω τώρα. Δεν σκεφτεί σου ξημερώνει. Όχι, ξέρω. Μακριά από εμάς. Ευγενία, τα γυρίσματα συνεχίζονται κανονικά, έτσι. Φυσικά, εννοείται. Δεν σταματάμε ούτε λεπτό. Και πλέον όχι στην Κρήτη, αυτό το έχουμε μάθει. Γυρίστηκαν τα πρώτα επεισόδια στην Κρήτη. Ναι, αλλά θα ξαναέρθουμε και γενικά η Κρήτη, φυσικά, εφόσον είναι μέρος της σειράς, όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρχει. Οπότε θα πιάσουμε τις εποχές. Τώρα γυρίσαμε κάποια εξωτερικά που ήταν καλοκαιρινά. Θα γυρθούμε να κάνουμε και τα φθινοπορεινά και τα χειμερινά. Τι, έτσι θα την αφήσουμε. Μάλιστα. Και η Ευγενία τώρα δεν είναι μόνο μια καταπληκτική ηθοποιός, μια πολύ όμορφη γυναίκα. Είναι και πολύ ευαισθητοποιημένη, όπως ανέφερες και εσύ ολόσωστα. Και έχει δημιουργήσει μια εφαρμογή, ένα application, το Your Pet App. Να πω κάτι. Να κάνω μια παρένθεση. Ναι, να πεις. Ο βασικός λόγος και θέλω να δώσουμε περισσότερο χρόνο σε αυτό. Ναι, δεν μπορούσαμε σαν Ευγενία Σαμαρά τώρα και σαν Στέλλα
να μην τη ρωτήσουμε τι συμβαίνει με το σασμό, τα τεκτενόμενα, αλλά το βασικό μας θέμα ήταν είναι αυτή η εφαρμογή την οποία έχει αγκαλιάσει πολλοί κόσμος στην Ελλάδα. Και σας έχει λατρέψει. Και θέλουμε να γίνει γνωστή και στην Κρήτη με κάποιο τρόπο. Γιατί και εκεί έχετε ανθρώπους που ασχολούνται πάρα πολύ. Και πολύ ενεργά. Που τρέχουν πάρα πολύ, πολύ ενεργά ακριβώς. Καταφύγια που κάνουν πολλή δουλειά. Ναι, για να το. Γιορπέτα, λοιπόν. Είναι το Γιορπέτ. Αναζητήστε το εσείς όλοι που μας παρακολουθείτε. Μπορείτε δηλαδή. Γιορπέτ θα το ψάξετε χωριστά. Απλά είναι αυτή η εφαρμογή. Θα μπείτε είτε έχετε iOS είτε έχετε Android. Μπορείτε να το κατεβάσετε. Και από εκεί μπορείτε να βρείτε ζώα προς υιοθεσία. Λίγο πιο εύκολα από τους τρόπους που υπήρχαν με την έννοια ότι τώρα δεν χρειάζεται να κάνετε scroll, ας πούμε, σε μια σελίδα για να ψάξετε να βρείτε ένα ζώο που σας ενδιαφέρει, αλλά υπάρχουν φίλτρα αναζήτησης και μπορείτε να βάλετε ακριβώς τι μπορεί να ψάχνετε. Υπάρχουν αγνοούμενα τα οποία εμείς σκεφτήκαμε έναν τρόπο ίσως για πιο άμεσο, αν κάποιος χάσει το ζωάκι του, mm-hmm. ελπίζω να μην συμβεί σε κανέναν, με το που το ανεβάζει instant εκείνη τη στιγμή, ειδοποιούνται με notification όλοι σε ένα χιλιόμετρο ακτίνα, ας πούμε, σε ακτίνα ενός χιλιόμετρου. Να βρεθεί. Ακριβώς, να ξέρουν να έχουν το νου τους στη γειτονιά, ας πούμε. Έχουμε φτιάξει μια εκπομπή στο YouTube που είναι και ψυχαγωγική και φέρνουμε έτσι, φέρνω κόσμο που έχει ήδη ζωάκια και κάνουμε συνεντεύξεις, αλλά θα έχει και ενημερωτικό χαρακτήρα. Και δηλαδή, την Τόνια Σωτηροπούλου και τη Μέρη Σινατσάκη. Σήμερα βγήκε και το βίντεο της Μέρης. Την είδαμε, προλάβαμε εμείς εδώ. Μπράβο, είστε πάρα πολύ γρήγοροι. Είσαι πιο γρήγοροι και από μένα, ούτε εγώ δεν πρόλαβα το. Εμείς το είδαμε. Αλλά θα έχουμε και κτηνιάτρους εκεί και ανθρώπους που κάνουν έργο, δικηγόρους που θα μας λένε ποια είναι η νομοθεσία. Δηλαδή θα έχει ένα ψυχαγωγικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και αυτό υπάρχει, το κανάλι. Και υπάρχει και ένα εξαιρετικό e-shop μέσα από το οποίο ακριβώς μπορούμε να κάνουμε να προχωρήσουμε στις αγορές μας και να βοηθήσουμε έτσι φιλοζωικές οργανώσεις. Γενικά, πολύ σωστά. Εμείς κίνηση αυτά τα έσοδα θα τα δίνουμε σε δράσεις φιλοζωικές και σε ανθρώπους που θα ελέγχουμε όντως, όχι έτσι, ότι κάνουν έργο, κάνουν δράση, είναι ενεργοί και βοηθάνε. Αυτός είναι ο σκοπός. Μέχρι στιγμής, από τα δείγματα γραφής που έχουμε σε επίπεδο πρωτεύουσας, Ευγενία, πώς πάνε τα πράγματα, ο κόσμος την έχει κατεβάσει την εφαρμογή, έχει βοηθηθεί ναι, γενικότερα. Κοίταξε να δεις, την πρώτη εβδομάδα, τώρα είμαστε Είμαστε δεύτερη εβδομάδα. Την πρώτη ήξερα ότι από τον προγραμματιστή ότι την είχαν κατεβάσει ήδη 5.000 άνθρωποι και είχε μπει και στα trends όντως. Το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν δημιουργηθεί κοινότητα. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια φιλοζωική κοινότητα σε μια πλατφόρμα. Αν δεν έχουμε κόσμο, δεν έχει νόημα να υπάρχουμε. Δεν θα λειτουργήσει με όλες τις προθέσεις τις καλές που έχουμε εμείς. Δεν θα λειτουργήσει. Οπότε χαίρομαι πολύ γιατί ο κόσμος όντως το έχει αγκαλιάσει. Όντως θέλει να βοηθήσει. Και είναι και πεντάστερο. Ήδη ετοιμάζουμε και άλλα πράγματα που θα μπουν μέσα στο app για να επωφεληθεί ο κόσμος που έχει και ήδη ζώα. Γιατί μέχρι στιγμής αυτό που έχουμε για τους ανθρώπους που έχουν ήδη ζώα είναι ότι μπορούν να βάλουν υπενθυμίσεις και να γράψουν, εμβόλιο, ας πούμε, το ζωάκι τους, πότε έχουν κτηνίατρο, πότε έχουν εμβόλιο, πότε έχουν την αμπούλα τους. Δηλαδή τέτοια πράγματα που τα ξεχνάμε να μας έρχεται μια ειδοποίηση λίγο πιο οργανωμένα. Αλλά θα μπουν πολλά πράγματα. Και αλήθεια, παιδιά, θέλουμε να το μεγαλώσουμε, να γίνουμε όλοι μια μεγάλη ομάδα, ας πούμε, και να συγκεντρωθούμε για να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν και μας τους ίδιους και τη ζωή μας. Παιδιά, με έχετε χάσει, με καλούν στο τηλέφωνο. Τους έκλεισα όλους. Εμείς σε ακούμε. Εμείς σε ακούμε. Ωραία. Θέλουμε να γίνουμε μια μεγάλη κοινότητα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και εμάς, όπως είπα, αλλά και τα αδέσποτα και γενικά όλο τον κόσμο. Και βγαίνει αυτό που ασχολείται και μία δική σου εσωτερική ανάγκη να δημιουργήσεις μία τέτοια εφαρμογή. Η ιδέα ξεκίνησε από το συνεργάτη μου, από τον Θοδωρή Τουσιαντή, που έναν έτσι φίλο μας και στη ζωή, όπου μου μετέφερε αυτή την ιδέα με έναν τρόπο λίγο πιο ακόμα, ένα πρώτο προσχέδιο που είχε στο μυαλό του και μαζί, επειδή ενθουσιάστηκα πολύ, την αναπτύξαμε και τη φτάσαμε μέχρι εδώ. Και όταν και εγώ απέκτησα σε αυτή τη διαδικασία και το δικό μου ζώο, την άκουσα εντελώς, παιδιά, δηλαδή. Εκεί κατάλαβα ότι τελείωσε. Θέλω να το κάνω 100% και να μπω με τα χίλια σε αυτό. Ευγενία Σαμαρά, λοιπόν, ένας άνθρωπος που αυτό βγάζω εγώ σαν συμπέρασμα, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος με ό,τι έχει καταπιαστεί μέχρι στιγμής στη ζωή της, την παρακολουθούμε γενικότερα, το κερδίζει, τα όνειρά της τα κάνει πραγματικότητα, χρόνο με το χρόνο, θέτει στόχους. Και βεβαίως είναι και ένας χαρισματικός άνθρωπος, το διαπιστώνουμε και στη σειρά.
Να είσαι καλά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα και πολύ που με είχατε σήμερα στην παρέα σας. Εμείς ευχαριστούμε. Θα σε δούμε το βράδυ. Ναι. Πλέον, Στέλλα Καμαριωτάκη και έγκυο. Για να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Σε ενδιαφέρουσα. Όταν θα επιστρέψεις να μπεις, δεν ξέρω αν θα μπεις τελικά σε εκείνο το πολυπόθητο σπίτι, δεν ξέρω. Το νίκιασες, το ξενίκιασες, το ξενίκιασες, το ξενίκιασες, τα έπιπλα, τα άστρια πίσω. Μπορεί να το ξανανικιάσεις. Αν το ξανανικιάσεις και έρθεις Κρήτη, το ίδιο, πέρα να πιούμε δύο ρακίες από εδώ. Να σου στείλω, αν έχεις κανένα γνωστό, να πάει κρίμα τους ωραίους. Ωραίο, ήταν ωραία θέα θάλασσα, κρίμα. Να είσαι καλά, Ευγενία. Γεια σου, Ευγενία. Σε ευχαριστούμε, γεια σου.